κάνουμε ένα δεύτερο παράδειγμα υπολογισμό παραγόγων πρώτης και δεύτερης τάξης. Έχουμε τη συνάρτηση με τύπο, τη συνάρτηση F(χ,ψ) με τύπο χ τετράγωνο μείον χ ψ μείον ψ τετράγωνο και θα υπολογίσουμε την παράγωγο της F ως προς το χ αρχικά. Ισούται με την παράγωγο ως προς χ του χ τετράγωνο μείον χ ψ μείον ψ τετράγωνο. Αυτό ισούται με την παράγωγο ως προς χ του χ τετράγωνο μείον την παράγωγο ως προς χ του χ ψ μείον την παράγωγο ως προς χ του ψ τετράγωνο. Στην πρώτη περίπτωση η παράγωγος του χ τετράγωνο ως προς το χ, επειδή συμπίπτει εδώ το χ με τη μεταβλητή που παραγωγίζουμε, η παράγωγος αυτή θα ισούται με 2χ. Στην δεύτερη περίπτωση πάλι υπάρχει εδώ το χ ως προς το οποίο παραγωγίζουμε, άρα θα έχουμε ότι η παράγωγος αυτή θα ισούται με μείον ψ. Στην τρίτη περίπτωση όμως δεν υπάρχει καθόλου χ, άρα η παράγωγος αυτή ισούται με το 0. Το αποτέλεσμα όμως δηλαδή είναι 2χ μείον ψ. Στη δεύτερη τώρα περίπτωση, στην παράγωγο της F ως προς το ψ, θα παραγωγήσουμε πάλι όλη την συνάρτησή μας F το χ κόμμα ψ, δηλαδή το χ τετράγωνο μείον χ ψ μείον ψ τετράγωνο και έχουμε παράγωγο ως προς το ψ του χ τετράγωνο μείον παράγωγος ως προς ψ του χ ψ μείον παράγωγος ως προς το ψ του ψ τετράγωνο. Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι η παράγωγος αυτή ισούται με 0 γιατί παραγωγίζουμε το χ τετράγωνο αλλά ως προς το ψ, άρα δεν υπάρχει εδώ η μεταβλητή ψ, επομένως είναι η παράγωγος αυτή 0. Στη δεύτερη περίπτωση παραγωγίζουμε ως προς το ψ, υπάρχει όμως εδώ το ψ, άρα η παράγωγος ισούται με μείον χ. Και τέλος η παράγωγος του ψ τετράγωνο ως προς το ψ ισούται με μείον 2 ψ. Έχουμε δηλαδή υπολογίσει τις παραγόγους πρώτης τάξης της συνάρτησης F με μεταβλητές χ και ψ. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι δεύτερες παράγωγοι, ξεκινώντας αρχικά με την παράγωγο της, τη δεύτερη παράγωγο της F ως προς το χ. Η παράγωγος αυτή θα ισούται με την παράγωγο ως προς χ της πρώτης παραγωγού της F ως προς το χ. Την πρώτη παράγωγο της F ως προς το χ την έχουμε υπολογίσει ισούται με 2χ μείον ψ. Αντικαθιστούμε λοιπόν αυτή την τιμή και έχουμε παράγωγο ως προς το χ του 2χ μείον ψ. Εδώ η παράγωγος αυτή είναι παράγωγος ενός διονύμου, θα ισούται με την παράγωγος προς το χ του 2χ μείον την παράγωγο ως προς το χ του ψ. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή παραγωγίζουμε ως προς το χ και έχουμε στην ποσότητά μας και το χ, θα έχουμε για παράγωγο του 2χ ως προς χ το 2, ενώ στη δεύτερη περίπτωση που παραγωγίζουμε το ψ αλλά ως προς χ, θα έχουμε για παράγωγο το 0. Το αποτέλεσμα δηλαδή εδώ ισούται με 2. Στην επόμενη περίπτωση θα υπολογίσουμε την παράγωγο τη δεύτερη της συνάρτησης F ως προς χ και ψ. Δηλαδή είναι η παράγωγος ως προς το ψ έστω της παραγωγού F ως προς το χ. Την παράγωγο της F ως προς το χ την πρώτη τη ξέρουμε είναι το 2χ μείον ψ, άρα έχουμε την παράγωγο ως προς το ψ του 2χ μείον ψ. Αυτό θα ισούται με την παράγωγο της ποσότητας 2χ ως προς το ψ μείον την παράγωγο ως προς το ψ του ψ. Η παράγωγος του 2χ ως προς το ψ είναι 0 διότι δεν υπάρχει μέσα στην παράστασή μας αυτή καθόλου το ψ. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση η παράγωγος του ψ ως προς το ψ θα ισούται με μείον 1. Βγάλαμε λοιπόν και τη δεύτερη
τιμή της παραγόγου δεύτερης τάξης. Εφόσον είπαμε προηγουμένως ότι η παράγωγος της, η δεύτερη παράγωγος της ΕΦ ως προς Χ και Ψ ισούται με την παράγωγο τη δεύτερη της ΕΦ ως προς Ψ και Χ, δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε αυτή την παράγωγο δεύτερης τάξης, είναι ίσως αυτές οι δύο ποσότητες, άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην τελευταία παράγωγο δεύτερης τάξης που χρειαζόμαστε, δηλαδή στην παράγωγο τη δεύτερη της ΕΦ ως προς το Ψ. Εδώ θα μας χρειαστεί η πρώτη παράγωγος της ΕΦ ως προς το Ψ. Η τιμή αυτή έχουμε εδώ ότι ισούται με μείον Χ μείον 2 Ψ. Παράγωγος λοιπόν ως προς Ψ της ποσότητας μείον Χ μείον 2 Ψ. Αυτό αναλύεται σαν παράγωγος ως προς Ψ του μείον Χ μείον την παράγωγο ως προς το Ψ του 2 Ψ και το αποτέλεσμα εδώ ισούται με η παράγωγος του μείον Χ ως προς το Ψ, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου Ψ ισούται με το 0 και η παράγωγος του 2 Ψ ως προς το Ψ είναι το 2, άρα το αποτέλεσμα μας είναι μείον 2. Έχουμε δηλαδή υπολογίσει και την τέταρτη, ουσιαστικά την τρίτη ποσότητα που χρειαζόμαστε για τις παραγόγους δεύτερης τάξης της συνάρτησης εφ' το χ, ψ με τύπο χ τετράγωνο μείον χ ψ μείον ψ τετράγωνο.